κτήματα που ανήκουν στην Εκκλησία και η αξία των οποίων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να περάσουν στα χέρια του κράτους. Αυτό θα γίνει αν υλοποιηθεί η συμφωνία του 1971 και η οποία εκκρεμούσε μέχρι σήμερα. Το Υπουργικό πάντως άναψε το πράσινο φως στην Ελένη Μαύρου να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις. Είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Είναι σαφής η δέσμευση της Εκκλησίας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να υπάρξει πρόβλημα. Άλλωστε το κράτος έχει ανταποκριθεί στο δικό του κομμάτι της συμφωνίας. Τα 15.500 στρέμματα θεωρούνται ως αντιστάθμισμα κάλυψης με χορηγία από το κράτος της μισθοδοσίας κληρικών. Εκείνο που έχει απασχολήσει το Υπουργικό Συμβούλιο είναι η υλοποίηση της βασικής αρχής. Το κράτος πληρώνει, άρα η γη θα πρέπει να μεταβιβαστεί. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε, ζητήματα τα οποία μπορούν να τεθούν είτε από πλευράς της Εκκλησίας είτε από πλευράς του κράτους, αλλά νομίζω ότι δεν είναι επί του παρόντος. Η Εκκλησία πάντως δηλώνει ετοιμότητα να προχωρήσει στη μεταβίβαση των εκτάσεων γης όποτε τη ζητηθεί.